ρωτήσω κάτι άλλο, δεν κυρία Εβίτα Βαρελά, αναφορικά με το έγκλημα που είχαμε χθε στην Δάφνη. Άλλη μια γυναίκα και από ό,τι είναι η έκτη μέσα σε 7 μήνε. Μια κοπέλα την οποία, όπω είπε ο σύζυγός τη, τη ζήλευε. Θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε αιτία, κάθε φορά ο καθένα κάτι λέει. Τη σκότωσε και εδώ ποιο είναι το θέμα τώρα. Τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δύο αστυνομικοί, οι οποίοι εκλήθησαν από γειτόνισσα. Αν έχουμε να δείξουμε και το, στο Facebook την ανάρτησή τη. Να εδώ είναι. Κάλεσε λέει του αστυνομικού, κάλεσε το 100. Πήγαν οι αστυνομικοί. 25 λεπτά από Δεν έκαναν λέει καταγγελία μήκανε. και δεν μπήκανε. Mm. Οι άνθρωποι αυτοί ετέθησαν σε διαθεσιμότητα, διότι 20 μέρε από αυτή την καταγγελία τη γειτόνισσα τη γυναίκα την έσφαξε. Όπω και ίδια το, το λέει. Τι εδώ εδώ αυτό? λοιπόν τώρα, συγγνώμη, αλλά μιλάμε πραγματικά για, για παράβαση καθήκοντος, όφιλα να πάνε να δούνε τι γίνεται και όχι να δουν και να φύγουν. Και τι γίνεται και στις περιπτώσεις γυναικών αυτές που απειλούνται. Και δεν έχουν, κυρία yeah. ε, Βαρελά... Να Είναι ένα τεράστιο θέμα. Ο, ο αστυνομικό έχει το καθήκον να σπέψει να βοηθήσει τον πολίτη. Συνεπώ όταν λαμβάνει κάποιο σήμα από το κέντρο επιχειρήσεων ε, για κάποια, οποιαδήποτε καταγγελία, οφείλει να πάει να επιβεβαιώσει, να δει τι ισχύει. Οι αστυνομικοί τι έπρεπε να κάνουν τώρα, να κατεβούν και να πάνε πάνω στο διαμέρισμα, να δουν τι γίνεται. Έπρεπε, έπρεπε να, ε, να σπέψουν να δουν αν ισχύει η καταγγελία και σε, κα, σε καμία περίπτωση να φύγουν Mm -hmm. ε, εάν λοιπόν ευσταθούν οι ισχυρισμοί, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, είναι μια απαράδεκτη στάση και ορθώς έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Αυτό όμως θα το δούμε στη συνέχεια. Δυστυχώ το ζήτημα τη ε, γυναικοκτονία, το οποίο είναι ένα όρο, πρέπει να το πούμε, στο διεθνέ δίκαιο, mm -hmm. ε, ισχύει από το 2000 ε, με το 2010. Ε, ο όρο γυναικοκτονία έχει ενταχθεί στο ποινικό σύστημα και έχει ξεκινήσει και αυτό το πράγμα. Αυτό να μπει στην Ελλάδα. Ακριβώ αυτό ναι. θέλω να σα πω. Ναι. Στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Ήδη από το 2014 με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ε, κα, για τις, ε, ε, για, κατά της βιαιότητας των γυναικών και της ισότητας των φίλων που ισχύει η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έχει γίνει ε, σύσταση από την Επιτροπή των Δικαιωμάτων Γυναικών προς όλα τα κράτη-μέλη να, ο, να υιοθετήσουν τον όρο γυναικοκτονία. Μάλιστα. Πρώτη η Γαλλία τον υιοθέτησε Έτσι. το 2000, ε, μετά το 2014. Έχει ξεκινήσει Προφανώς λοιπόν, θα πρέπει πολύ. να ληφθούν μέτρα. Προφανώς η, η επανάληψη μέσα σε 7 μήνες 6 περιπτώσεων δείχνει πολλά πράγματα και θα πρέπει αρμοδίω να κινηθεί και το ίδιο το κράτος. Έχει ε, ξεκινήσει τα... μια επικοδομητική συζήτηση και στην Ελλάδα ώστε ο όρος αυτός να ενταχθεί. Έτσι. Διότι Έτσι. στην Ευρωπαϊκή Ένωση... Ε, Πεθαίνουν, δ, δολοφονούνται 50 γυναίκες κάθε εβδομάδα Τι λέτε από, τώρα? Ε, από ενδοοικογενειακή βία, από περιστατικά Τι λέτε ενδοοικογενειακή τώρα, εβδομα... 50 γυναίκες κάθε εβδομάδα, 50, εβδομα... 50 γυναίκες. Ε, και στην Ελλάδα καταγγέλλονται βιασμοί, γιατί είδαμε ότι έτσι, έχει απασχολήσει πολύ και το αδίκημα του βιασμού, τα εγκλήματα βιασμών, κάθε ε, δύο μέρες. Λοιπόν, είναι πάρα, είναι πάρα πολύ σοκαριστικό αυτά τα. Ε, και αμήλικτα τα στατιστικά. Βέβαια. Και πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει. Και έχει ήδη ξεκινήσει Έτσι. μια συζήτηση. κυρία Βαρελά. και υπό την επιτροπή. Του ποινικού μα κώδικα. Θα επανέλθουμε, γιατί έχει και συνέχεια και το συγκεκριμένο θέμα. Και θα δείτε περισσότερα και στο δελτίο ειδήσων του Όπεν. Διότι πια, όπω είπαμε, έχει επιληφθεί ε, η ελληνική αστυνομία, έχει θέσει και σε διαθεσιμότητα του δύο αστυνομικού. Αλλά το κακό έγινε. Το κακό έγινε. Τη γυναίκα την έσφαξε ο άνθρωπο αυτό. Και εκ των υστέρων, ερχόμαστε και τα συζητάμε.